2, 1, αρχίζει! Φυσικά τότε δεν το ήξερε, όμως το 2004 που ο Βλάσης Μπονάτσος υποδέχτηκε σε λαμπρό σοου στον Πειραιά, θα ήταν η τελευταία χρονιά της ζωής του. Όλοι μαζί το 2004 τώρα! Να κάνουμε καλούς Ολυμπιακούς! Να έχουμε το νου μας! Ήταν αυθεντικός, ό,τι έβλεπες ήταν, είχε αστήρευτη ενέργεια, δεν τον έβλεπες ποτέ down, ήταν η χαρά της ζωής. Αυτά ακούμε και νομίζουμε ότι τον ξέρουμε. Νομίζουμε. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Βλάση Μπονάτσο. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο site Μικροπράγματα, στο Spotify ή τα Apple Podcasts. Ο Βλάσης Μπονάτσος γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Στο Idols του Sky, η ξαδέλφη του Τίτα Μπονάτσου θα περιέγραφε το περιβάλλον που μεγάλωσε. Μια αστική οικογένεια αυστηρών αρχών. Ο πατέρας του Γιώργος, ο θείος ο Γιώργος ήταν δικαστικός. Η θεία η Ελένη ήταν πιανίστρια και ήταν και καθηγήτρια πιάνου. Ο μουσικός παραγωγός Γιάννης Πετρίτσης ήταν συμμαθητής και φίλος του Μπονάτσου. Είχε μια λαμπρή οικογένεια. Ένα μπαμπά δικαστικό σοβαρό και έτσι λίγο αυστηρό. Και μια γλυκύτατη μαμά η οποία λάτρευε το Βλάση, η κυρία Ελένη, η οποία μάζευε όλα τα παιδιά στο σπίτι στη Ζήνωνος, που τότε η Ομόνη είχε ακόμη μια χάρη, είχε μια ομορφιά. Και όποτε μπαίναμε μέσα, θα έπρεπε να φάμε, να καθίσουμε, να παίξουμε πιάνο. Και στη συνέχεια στο Ξυλόκαστρο, που είχα ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, στο οποίο δεν χρειαζόταν. Πήγαινες και έμενες, δηλαδή όσο ήθελες. Όλοι ήξεραν την αγάπη του Βλάση για τη μητέρα του. Το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσε στη συνέντευξή του η Μαλβίνα Κάραλη θα ήταν για αυτήν. Τι κάνει η υπέροχη μητέρα σου? Η υπέροχη μητέρα μου είναι πάρα πολύ καλά. Πέρασε μια κρυσούλα. Ναι, γιατί? Με την τράπεζα εργασίας εκεί έχασα κάτι εθερίδα που είχε. Σε βλέπει? Πώς δεν το βλέπει? Ξενυχτάει. Ξενυχτάει, παρακολουθεί τις εκπομπές, κάνει κριτική. Έρχεται στο θέατρο. Γιατί σου λέει συνήθως η υπέροχη μητέρα με τη θηρίδα και τα κοσμήματα? Μου λέει πότε είναι καλό, πότε τη άρεσε, πότε δεν τη άρεσε κτλ. Σε έχω στείλει χρόνια πολλά από την τηλεόραση, για τις γιορτές, για την πρωτοχρονιά, για τη γιορτή τη. Τα κάνω πάντα αυτά. Ασφάλεια να έχει κάνει μια μητέρα. Παράλληλα. Ήταν ένα παιδί, χάρη και στην οικογένειά του, προνομιούχο, που όμως νοιαζόταν για τους άλλους. Ο Γιάννης Πετρίτσης. Με το Βλάση γνωριστήκαμε στο σχολείο, μικρά παιδιά, στην αρχή του γυμνασίου. Όταν γνώρισε το Βλάση δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από κοντά του. Ήταν το αστέρι, ήταν το φως της παρέας. Όταν είμαστε στο γυμνάσιο, είχε το μεγαλύτερο χαρτζηλίκι της τάξης. Ένα χαρτζηλίκι που ακόμη το θυμάμαι γιατί μας είχε κάνει εντύπωση. Ήταν 8.000 δραχμές. 8.000 δραχμές εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν σήμερα μισθός 500.000 δραχμών. Τέτοια λατρεία του είχαν. Αλλά ο Βλάσης ποτέ δεν ξόδεψε τα λεφτά, τα σκόρπαγε. Και όλη η τάξη, εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει ένα ποτό, αλλά δεν μπορούσα, δεν τολμούσα. Τα καθάριζε για τα πάντα. Για το πώς ξεκίνησε το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε η Πελώμα Μποκιού θα αφηγούνταν στην ιστορία του ελληνικού ροκ του Κώστα Φέρη στην ΕΡΤ. 1964-65, πρώτη ουσιαστική επαφή με τη μουσική, παίζοντας drums σε μια σχολική μπάντα του δευτέρου γυμνασίου με καθηγητή μουσική τον Μποτετζάγια, ο οποίος μας είχε ψήσει εκείνη την εποχή όλους ότι η μουσική είναι αυτά κτλ. Εγώ μέχρι τότε είχα, οι σχέσεις μου με την τέχνη ήταν μόνο με τη ζωγραφική. Είχα ταλέντο στη ζωγραφική. Στη συνέχεια, τελειώνοντας το γυμνάσιο, υπήρξε ένα χρόνο, ενάμιση, μια επαφή ουσιαστική με τον Σάββαρο τον Ξαρχάκο και μια δουλειά, μια συναυλία στο θέατρο Ρεξ. Και αμέσως μετά γίνεται η προετοιμασία με τους Πελώμα Μποκιού. Κλεινόμαστε σε ένα σπίτι στο Καλαμάκι, επί ένα εξάμηνο, και αφού έχουμε βρει τα κατάλληλα όργανα για να βγει ο ήχος του Σαντάνα που θέλαμε να παίξουμε, και αφού έχουμε βρει τα κρουστά και τα Χάμον και τα. Σκάμε για πρώτη φορά έτσι, στο κοινό, ας πούμε, στο Big Ben, στην Πανεπιστημίου. Τρώμε το πρώτο φέση εκεί σε δύο εβδομάδες, φεύγουμε και πάμε στο Blow Up. Παπέτι εκεί ιδιοκτήτης, άλλο φέση. Ξεκινάμε και μεταφερόμεθα στο Χόμπι. Το πρώτο στέκι των Πελώμα Μποκιού. Αρχίζει ο κόσμος, ας πούμε, να γουστάρει. Παίζουμε πάρα πολύ καλά και γίνεται η πρώτη σκηνή των Πελώμα Μποκιού. Γίνονται απογευματινά όπου παίζει ο Εξαδάχτυλος, η Σόκρατες και όλα αυτά κτλ. Και αρχίζει η σκηνή να μεγαλώνει του ελληνικού ροκ.
Με το συγκρότημα είχε γίνει αρκετά διάσημο στο νεαρό κόσμο, αλλά ο αυστηρός δικαστικός πατέρας του αρνούνταν να δεχτεί τις επαγγελματικές επιλογές του. Θυμάται στο Sky η ξαδέλφη του Τίτα Μπονάτσου. Ο μπαμπάς του πήγε να πάθει κεφαλικό, δηλαδή δεν ήθελε με τίποτα ο γιος του να γίνει τραγουδιστής, μουσικός, γιατί φαντάζομαι τότε ήταν δείγμα μη σοβαρότητος. Τέλος πάντων, οπότε έγινε ένας τσακωμός στο σπίτι και έφυγε ο Βλάσης και ήρθε να μείνει σε εμάς στην Πάτρα. Οπότε μάθαμε εμείς, εγώ με τον αδερφό μου το μεγαλύτερο, ότι έρχεται ο Βλάσης και τρέχαμε να βρούμε περιοδικά με φωτογραφίες από τους πελώμα από εκεί και γεμίσαμε και καλά όλο το σαλόνι, ότι πάντα ήταν εκεί για να δείξουμε την υποστήριξή μας απέναντι στον ξάδερφο το μεγαλύτερο. Ο Μπονάτσος ήταν η επιτομή του ροκ, ένα παιδί των λουλουδιών. Ήταν επίσης η επιτομή του cool. Συνδύαζε την αθωότητα με την πονηριά. Είσαι επικίνδυνο άτομο γενικά. Τι είσαι, ένα funny face? Είμαι ένα baby face. Α, πάρα πολύ καλό το βρίσκω. Με διαβολικά μάτια. Ναι, με διαβολικότατα μάτια. Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης είχε γράψει κάποτε. Ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν εκείνος που όλα τα αγόρια της γενιάς μας θα ήθελαν να έχουν μεγάλο εξάδελφο και όλα τα κορίτσια της γενιάς μας να φλερτάρουν μαζί του, έστω και για μια νύχτα. Ακούσαμε νωρίτερα τον συμμαθητή του Γιάννη Πετρίτσι. Μια φορά οι δυο τους έπαιξαν σε ταινία της Αλίκης. Είμαστε γύρω στα 20 τότε, η Αλίκη μεγαλύτερη, στάρ, με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι ήταν η αρχότητα και ο Αλίτης και εμείς θα κάνουμε την ορχήστρα, το γκρουπ. Φοιτητές τότε, πιτσιρικάδες. Το γύρισμα ήταν ένα μεγάλο πάρτι στη βίλα του Λεβίδη. Και ο Βλάσης ήταν τόσο ερωτευμένος με την Αλίκη από τότε. Βέβαια δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, δεν μπορούσαμε να διανύσουμε. Εμείς είμαστε η ορχήστρα. Και μου έλεγε αυτή εγώ κάποτε. Κάποτε θα την καταφέρω, είχε πει λοιπόν ο Μπονάτσος, και το κάποτε θα αργούσε λίγο, αλλά θα ερχόταν. Μην λες για μένα, Αργεντίνα. Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιάννης Ζουγανέλης έγραψε τραγούδια στον Βλάση Μπονάτσο, έκαναν παρέα για δεκαετίες, έπαιξαν μαζί στην τηλεόραση και τον θυμάται ως έναν απολαυστικά θορυβόδη νέο. Μου λέει σήμερα. Εμένα με πήρε Βιουκλάκη, ήταν συνεργάτη του Ποταμίτη. Γνωριστήκαμε στο καμπαρέ. Μετά με κάλεσε να παίξω εγώ τον Τζέ Γκεβάρα σε Βίτα Περόν. Εγώ δεν μπορούσα γιατί είχα το Αχμαρίο, όπως σου είπα, και μου λέει: Καμπέγιο, μου μπορούσαμε να αυτό κλπ. Ένας άνθρωπος λέει: Μπορεί να τραγουδήσει για να παίξει με τις απαιτήσεις του έργου. Είναι ο Βλάσης Μπονάτσος. Και έτσι, ναι, μου λέει: Και έτσι βρεθήκανε και έπαιξε. Ήταν εξαιρετικός ο Βλάσης. Αφηγείται ο Μπονάτσος. Εκεί έγινε και η πρώτη γνωριμία. Πολύ τυπικά. Εκεί αρχίζει η ιστορία, η προσωπική, αρχίζει μια ιδιαίτερη συμπάθεια, σου λέει, τα λοιπά, διότι η Αλίκη είχε και παθιαζόταν και με τους συμπροταγωνιστές της. Δηλαδή έμπαινε στο ρόλο και πολλές φορές ζούσε το ρόλο. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η προσωπική ιστορία, η οποία άρχισε μετά από 3-4 μήνες, 5, γύρω στο Πάσχα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Διότι είχε συνηθίσει να είναι αυταρχική, να είναι εγωίστηκε κτλ. Και να επιβάλλεται και στην προσωπική τη σχέση, όπως και στη δουλειά. Αυτά κάποια στιγμή κοπήκανε. Και υπήρχε μια άλλη σχέση, μετά βγήκε με μένα, άλλαξε και γενικά. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε χαρακτήρα, άλλαξε συμπεριφορά της προς το προσωπικό της. Άλλαξε συμπεριφορά της προς τον κόσμο. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο, την επόμενη χρονιά μετά από τον Βίκτορ Βικτόρια, να μιλήσει με τον Δημήτρη τον Αμιγόρη, που δεν μιλάγαμε μέχρι τότε. Και να κάνουν το εκπαιδεύοντα στην Ελλάδα. Στη σχέση την προσωπική, στην αρχή ήταν καταρχάς ενθουσιασμένοι πολύ, γιατί γνώριζαν έναν άνθρωπο με άλλες συνήθειες και άλλα ιδανικά και ιδεώδη και οράματα κτλ. Της άρεσε, μπήκε μέσα, ήρθε στο ίδιο επίπεδο κάποια στιγμή. Στην αρχή ήταν λίγο κουραστικό για αυτήν. Κουραστικό γιατί το να ζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια κάπως και ξαφνικά να είσαι αναγκασμένη. Παρόλο που κουστάρεις, να αλλάζεις συνήθειες, να αλλάζεις τρόπο συμπεριφορά, δεν είναι εύκολο. Λέγεται πως ο Μπονάτσος έπαιρνε περισσότερο χειροκρότημα και από την ίδια την Αλίκη, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί στην καριέρα της. Θυμάσαι τότε στην Εβίτα και μετά στο Βίκτορ Βικτόρια που πήρες την παράσταση στο τσεπάκι σου και εμείς μείναμε και χάφταμε έτσι. Έκπληκτη. Καλά είχα πάθει. Στην πρεμιέρα όταν άκουσα εκείνο το χειροκρότημα, έπαθα. Η εμφάνισή του στην Εβίτα ήταν τεράστιο σουξέ. Θα θυμόταν αργότερα η Μαλβίνα Κάραλη. Τότε ήταν που, θυμάσαι, η Λιλάντα Ελικιαρδοπούλου είχε γράψει ότι ήσουν ο καλύτερος τσέ από όσους είχε δει έξω. Αυτό ήταν αλήθεια. Και έσπασε έτσι ένα ταμπού. Και μπόρεσαν και είπαν, ναι, ο Μπονάτσος είναι ο καλύτερος τσέ όσοι είχαν δει και τις παραστάσεις έξω.
Ναι, ήταν τσαγανό, είχε τσαγανό. Αυτός ο Τζεν. Ξαφνικά, ο Ροκάς ήταν στα μεγαλύτερα σαλόνια, έκανε παρέα με τους μεγαλύτερους stars, αλλά παρέμενε ο αυτός του. Δεν μασούσε άλλωστε με τις διασημότητες. Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα θυμόταν τι είχε συμβεί όταν είχαν μια παράσταση στο θέατρο Καρέζη, πριν καν συμβούν όλα αυτά. Ήταν η επίσημη πρεμιέρα. Και περιμέναμε τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός το 1978. Και όπως έρχεται λοιπόν ο Καραμαλής με την κουστοδία, όπως μπαίνουν αυτοί όλοι να πούμε στο θέατρο, και πετάει το Βλάσης, έλα ρε μεγάλε, τι έγινε, να πούμε που ήσουν, να πούμε βέβαια, δεν θα αρχίσει η παράσταση, να σε περιμένουμε. Γεια σου, Καραμαλής, κατάλαβες. Σε περιμένουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ευτυχώς είσαι καλό παιδί, έλεγε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Μετά την Εβίτα, η συνεργασία του με την Αλίκη συνεχίστηκε στο musical Victor Victoria, με τον Μπονάτσο να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Γιώργου Παυριανού. Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους Άλκη Αλκαίου θα τραγουδούσε και στον δίσκο του Μικρούτσικου Embargo, το κομμάτι Σκάντζα, και ο Μικρούτσικος θα έλεγε ότι αν ο Μπονάτσος είχε γεννηθεί στη ΣΥΠΑ, θα είχε κάνει τεράστια καριέρα. Σαν τρόχιο δεικτικά και μας φωτίζουν τη λύπη. Το 1983 τραγουδάει ένα τραγούδι για την ταινία του Παύλου Τάσιου «Τα Βαποράκια». Το θέμα είναι τα ναρκωτικά. Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική, η αγάπη είναι μπελάς, με τα ναρκωτικά γελάς. Άντε παιδιά μας ηρωίνη. Αν πάντως, όπως ακούσαμε πριν, η Αλίκη Βουγιουκλάκη άλλαξε λόγω της σχέσης τους, αυτός δεν άλλαξε και τόσο. Την άφηνε να πιστεύει ότι είχαν αποκλειστικότητα στη σχέση τους και χρησιμοποιούσε τον ηθοποιό Δημήτρη Πιατά για να του κάνει πλάτες όταν δεν ήθελε να βγει μαζί της. Θα τα έλεγε ο Πιατάς στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η Αλίκη με θεώρησε ότι είμαι το καλό παιδί. Δεν ξέρω, το δικό της πρόβλημα. Του είπε θα κάνεις παρέα μόνο με τον Πιατά. Οπότε για ξεκάρφωμα ο Βλάσης έλεγε πάω με τον Δημήτρη έξω και μου λέει φεύγω εγώ, είμαστε μαζί. Κατάλαβα. Αυτά. Ωραία κανονικά πράγματα. Ωραία χρόνια. Μετά από περίπου 5,5 χρόνια χωρίζουν το 1987. Παραμένουν φίλοι για πάντα και συνεχίζουν να αλληλοϋποστηρίζονται, καθώς ο Μπονάτσος αρχίζει να παίζει σε επιθεωρήσεις, όπως εδώ στον αγαπητικό της Δημητρούλας, Δημητρούλα ίσον η Δήμητρα Λιάνη. Σύνταξη, 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 και να και το ψυχό σου. Καλησπέρα σας. Επάγγελμα ταξιγείς. Ό,τι ώρα σας καπνίσει, τσακ, το χεράκι, ταξί, ταξί, ταξί. Ποιος είμαι εγώ, ρε? Ο Αντρέας που σηκώνει το χέρι της Μιμή και τρέχει από πίσω σαν μουρόχαυλος. Θέλει άλλο να πάει στην Ερμού να ψωνίσει ένα κιλοτάκι και παίρνει ολόκληρο αμάξι. Και καλά. Ας πούμε ότι είναι η Μπουρδάρα, η χοντροκόλα και δεν χωράει το σόβρακο στο πορτμπαγκάζι να το μεταφέρει. Δεν μπορείς, κυρία μου, να οδηγείς καλύτερα. Τι είναι στα δύο, Λούνα Πάρκ? Και με τον Γιάννη Ζουγανέλη παίζει στην σειρά κωμικών σκέτς Κουφώματα στην ΕΡΤ. Ορίστε, τα βλέπεις? Τα βλέπω, Γιάννη. Ύστερα διαμαρτύρονται για ανεργίες και σούπα μούπες. Κοίταξε πόσο τι υπαλλήλους ζητάνε. Διάβασε. Ζητείτε βασιλιάς για απογευματινή εργασία. Καταπληκτικό. Άλλο. Ζητείτε νέα ωραία αγράμματος για καλυστία. Φοβερό. Δηλαδή μιλάμε τώρα του κόσμου δουλειές. Ψάχνουν παντού. Όταν σου λέω ακριβώς αυτό που φαινόταν. Δεν έκρυβε τίποτα. Ήταν η χαρά της ζωής. Εγώ παρότι σου λέω τον ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια, τον έβλεπα πάντα μέσα στη χαρά του Θεού. Αλήθεια. Ήταν υπεράνθρωπος. Αν ναι, ποιο ήταν το μυστικό. Αν όχι, πάλι ποιο ήταν το μυστικό. Αυτό συνέχιζα να προσπαθώ να καταλάβω και σύντομα θα το έβρισκα. Μεταξύ, η δημοτικότητα του Βλάση θα εκτοξευόταν χάρη σε μια νέα σειρά της ιδιωτικής τηλεόρασης. Θα έλεγε στον Σάκη Ρουβά και τον Σκάι η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Και όταν έγιναν οι απαράδεκτοι που είμαστε ήδη τρεις μας πια συνεννοημένοι ότι θα γίνει, έρχεται και μου λέει, ρε εσύ να σου πω κάτι, εγώ σου πω ήρθα από την Αμερική. Δεν θα είμαι σε αυτό που ετοιμάζεις. Ναι, ρε Σιλό, έχεις δίκιο. Βρίσκεται και από την Αμερική. Σωστό είναι αυτό. Αλλά και έτσι ξεκίνησε. Τσαμπουκά, γιατί. Ναι, τσαμπουκά. Δεν γίνεται να μην είμαι έτσι. Και αποδείχτηκε ότι ήταν ο καταλύτης μας. Δηλαδή ήταν.
Ήταν η νότα μας, ήταν το beat μας, ήταν αυτό που χρειαζόταν αυτή η τριάδα το για γλυκό, να γίνει να τέσσερα. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Ακούμε ένα απόσπασμα από ένα σπάνιο βίντεο με making of της θρυλικής σειράς. Έλα, Βλάση. Παρακαλώ. Πάμε πρόβα. Πήγαινε την πόρτα. Βλάση. Στην πόρτα και την Βλάση. Παιδιά, σταματήστε να φωνάζετε Βλάση και Βλάση, γιατί... Με Βλάση ένα, δύο, τρία, δύο. Τρομερό. Σιγάρα μεγάλε, σιγάρα, μας δίνεις κιόλας. Έπρεπε να συνηθίσουν και την παροιμιώδη ασυνέπειά του, την οποία πρόσεχαν ακόμα και αυτοί που ήθελαν να του πάρουν μια απλή συνέντευξη. Εδώ ο Χρήστος Φερεντίνος. Θυμάμαι μια εκπομπή αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο Βλάση. Είχαμε ραντεβού στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ξέραμε βεβαίως ότι αργεί λιγάκι ο Βλάσης. Περιμέναμε, πήγε 4, 5, 6 ώρα το απόγευμα, 7, 8, γύρω στις 9 και 4. Σκάει ο Βλάσης με εκείνο το γάμπριο που είχε, χαμογελαστός, τραγουδώντας. Μπαίνει μέσα. Στην αρχή ήμασταν λιγάκι έτσι τσιτωμένοι εμείς, αλλά βεβαίως με το που έσκασε ο Βλάσης, τα ξεχάσαμε όλα. Έπεσε πολύ γέλιο, έγινε πολύ ωραία συνέντευξη. Πολλοί τον θεωρούσαν ασυνεπή. Εγώ θα έλεγα όμως ότι ήταν πολύ συνεπής με την αυθεντικότητά του, με την διαχρονική έτσι, παιδικότητά του. Ο Βλάσης ήταν μια παιδική χαρά. Ήταν ένα πρόβλημα. Έπρεπε να πετύχει το ακατόρθωτο. Έπρεπε να συνδυάσει τον επαγγελματισμό με την επαναστατικότητα που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να χάσει. Πώς τα κατάφερνε? Μίλησα σήμερα με τον κολλητό φίλο του, τον ραδιοφωνικό παραγωγό και DJ σε μερικά από τα μεγαλύτερα κλαμπ, τον Κώστα Ζήκο. Αρχικά τον ρωτάω πώς γνωρίστηκαν. Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Ήμουνα DJ στο αεροδρόμιο, στο μαγαζί του Τάσου του Μελετόπουλου. Ένα βράδυ έπαιζα μουσική, ήρθε να μου πει ότι του άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και ότι του αρέσει γενικά η μουσική που παίζω και πιάσαμε την κουβέντα. Και αυτό ήταν η αρχή μιας σχέσης περίπου 15 χρόνων. Πηγαίναμε διακοπές μαζί, ερχόταν στο σπίτι μου, πήγαινα στο σπίτι του, πηγαίναμε σε μαγαζιά, τρώγαμε, πίναμε. Πώς ήταν λοιπόν στην παρέα? Συνήθως λένε ότι ήταν όπως φαίνεται. Ήταν η χαρά της ζωής, Άρη. Ήταν ένας άνθρωπος με αστήρευτη ενέργεια, με ανεξάντλητο χιούμορ, με πολύ θετική διάθεση. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον αντίστοιχο άνθρωπο. Ρωτώ λοιπόν τον Κώστα Ζήκο, πώς παρότι τόσο ασυνεπής κατόρθωνε ο Μπονάτσος να συντηρεί και να γιγαντώνει μια μεγάλη επαγγελματική καριέρα. Γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπητός και πάρα πολύ ευθύς με τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν καθυστερούσε και καθυστερούσε αρκετές φορές, έμπαινε μέσα στο χώρο και ενώ όλοι ήταν έτοιμοι να του την πουν και να γίνει χαμός, με μια τάκα, με ένα αστείο, με ένα χαμόγελο, με μια τέτοια αντίδραση τους αφόπλιζε κυριολεκτικά και τους έκανε να ξεχάσουν και την τσαντίλα τους και την καθυστέρηση και τα πάντα. Είχε μια μοναδική ικανότητα να κερδίζει τους ανθρώπους. Όταν ας πούμε αργούσε και τον περιμένανε για τους απαράδεκτους ή για τα σειρές ή για τις συνεντεύξεις, τι έκανε τότε? Θέλω να πω, ήσουν ποτέ μαζί του? Είχε το άγχος ότι όχι, πρέπει να πάω εκεί? Τι έκανε? Κοιμότανε. Είχε ξενυχτήσει και κοιμότανε και ξεχνιόταν, πώς να σου πω, παιδί μου. Δεν το έκανε επίτηδες δηλαδή. Απλά ήταν, ξέρεις, τον έπαιρνε ο ύπνος, ήταν απλό. Για το πόσο θα δυσκόλευε επαγγελματικά τους γύρω του ο Μπονάτσος, θα έλεγε μιλώντας στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη το 2009 ο δημοσιογράφος Γιάννης Νένες. Τρομερό. Το σενάριο δεν μπορούσε να το μάθει, ούτε τα λόγια. Πάντα υπήρχε ένα άτομο της παραγωγής που του τα διάβαζε στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς το στούντιο και ό,τι θυμόταν. Γιατί πρέπει να πω ότι υπήρχε μια ειδική ομάδα κρούσης στην παραγωγή που έτρεχε να βρει το Βλάση όπου μπορεί να είχε αποκοιμηθεί. Πολλές φορές ο Βλάσης κρυβότανε για να μην τον βρει αυτό το συνεργείο και τον πάνε σηκωτό στο στούντιο για γύρισμα και έτσι περνούσε τη νύχτα του στην κρυψώνα του που μερικές φορές ήταν η ντουλάπα του. Οι απαράδεκτοι έκαναν τον Μπονάτσο πρώτο όνομα. Ξεκίνησαν οι προτάσεις για διαφημίσεις προϊόντων,
και για παρουσιάσεις εκπομπών. Έκανε πολλά τηλεπαιχνίδια. Αγαπημένο μου ήταν στην ΕΡΤ το «Με το κλειδί στο χέρι». Το πιο πετυχημένο του ήταν φυσικά οι κόντρες. Κόντρες, τρομερό! Πώς κάνει μία κόρνα και απαντάει η Έφη. Τις παίρνουμε! Κόντρες, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις 7 το απόγευμα, στο Mega Channel. Κόντρες, πάρα πολύ ωραίο! Πειραματιζόταν συνεχώς, έβγαζε τα δικά του rock album, έκανε συνεργασίες έκπληξη, όπως με την Αλέξια. Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. Το 1995 έκανε και τον πολεμικό ρεπόρτερ σε μια εκπομπή τηλεμαραθώνιο για να μαζευτούν χρήματα υπέρ της Σερβίας που βρισκόταν σε πόλεμο τότε. Πήρε συνέντευξη από τον Ράτκο Μλάντιτς. Δύο δεκαετίες μετά θα διαβάζαμε σε εφημερίδες πως ο Σέρβος σφαγέας Ράτκο Μλάντιτς καταδικάστηκε στη Χάγη για τις δεκάδες χιλιάδες δολοφονίες αμάχων, ένοχος για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν ήταν όλα αυτά τελείως άγνωστα το 1995, όμως στην Ελλάδα είχε επικρατήσει η άποψη ότι οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας και έχουν απόλυτο δίκιο σε όλα. Το ότι ο Βλάσης Μπονάτσος ρωτούσε χαρούμενος τον επωνομαζόμενο Χασάπι των Βαλκανίων «Τι ζώδιο είσαι» είναι μάλλον μια σουρεαλιστική στιγμή. Γεια μας αδέρφια. Γεια μας αδέρφια. Γεια μας αδέρφια. Γεια Λέπο. Τι ζώδιο είναι? Κόι είστε μέσα στη Ρότζεν. Ο Μάρτο μέσα στο 43 κοντά. Τον Μάρτιο του... Τι ζώδιο? Το ζώδιο δεν ξέρω. 12 Μαρτίου. 12 Μαρτίου του 43. Θα το βρούμε το ζώδιο. Τι ζώδιο είναι δεν ξέρουμε. Ψάρι, ηχθείς. Ρίπα. Γάτα. Το ψάρι. Δεν φιληθήκαμε. Ράτκο. Μπράβο. Μόνο Βλάσης Μπονάτσος θα σκεφτόταν να ρωτήσει έναν στρατηγό στο τέλος μια συνέντευξη που αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη. Τι ζώδιο είναι? Ναι, γιατί δεν πρέπει να είναι όλα να πούμε τυπικά και τα λοιπά. Μια χαρά. Να είναι και λίγο ανθρώπινα. Οι στιγμές που ζούσε με τον κολλητό του, τον Κώστα Ζήκο, ήταν απίστευτα αστείες. Τι να σου πω τώρα, απίστευτα πράγματα. Ήμουνα παρόν σε κάποιες από τις φάρσες που είχε κάνει τότε, τις αμίμητες. Εκείνη τη φάρσα που είχε κάνει, ας πούμε, στη Μαλβίνα την Κάραλη, που ήταν ντυμένος μπάτσος και μπήκε μέσα στο μαγαζί που εμφανιζόταν η Μαλβίνα και μέχρι να το συνειδητοποιήσει ότι της έκανε πλάκα, πήγε να πάθει εγκεφαλικό. Να διακόψουμε το πρόγραμμα και τη διασκέδασή σας. Να σου πω κάτι, αγάπη μου, εγώ θέλω 10 σαν και σένα. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω 10 σαν και σένα. Σας παρακαλώ. Με 10 δημιουργίες. Σας παρακαλώ. Άγγελη απόφαση. Άγγελη απόφαση. Άλλα κόμπα. Κουρούνι. Μια άλλη πλάκα που είχε κάνει στη Μίνα την Αδαμάκη, την ηθοποιό. Την άλλη πλάκα που είχε κάνει στη Δήμητρα την Παπαδοπούλου. Οι πλάκες του βασικά ήταν απίστευτες. Κάποιοι το αντιμετώπιζαν με χιούμορ και κάποιοι τσαντιζόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Ήταν έτσι φαρσέρ και στην ζωή του την ιδιωτική. Απίστευτος και με φοβερό αυτοσαρκασμό. Δεν ήταν ότι έκανε πλάκες μόνο στους άλλους. Είχε την τάση να αυτοσαρκάζεται. Η ζωή του έμοιαζε να είναι γεμάτη γέλιο και σε ένα βαθμό ήταν. Τις πτώσεις του, μου λέει ο Γιάννης Ζουγανέλης, δεν τις έδειξε ποτέ. Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις πτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που αν τις είχε, δεν μας έδειξε ποτέ. Και σου λέω για μια ολόκληρη ζωή, δεν σου λέω τώρα για 10 συναντήσεις. Επικέντρωνε στο καλό. Μα ποτέ δεν τον είδα, αλήθεια σου λέω, μα ποτέ. Και ο Γιάννης Πετρίτσης, φίλος και συμμαθητής του. Δεν θυμάμαι μία φορά που να έχω δει το Βλάση down. Όμως, πέρα από αυτή την πλευρά, υπήρχε τελικά και μια άλλη. Και ο Κώστας Ζήκος λύνει το μυστήριο γιατί δεν την βλέπαμε οι απ' έξω και γιατί δεν την έβλεπαν πολλές φορές ούτε οι ίδιοι του οι φίλοι. Έχω ακούσει να λένε ότι δεν τον έβλεπες ποτέ να είναι down. Κοίταξε, σε γενικές γραμμές όχι. Ο πολλής κόσμος δεν τον έβλεπε. Ο Βλάσης όταν δεν ήταν στα καλά του απομονωνόταν. Έκλεινε τηλέφωνα, δεν τον έβρισκες. Αλλά ήταν σπάνιες αυτές τις στιγμές. Γενικά διαχειριζόταν την στεναχώρια του με έναν ικανοποιητικό τρόπο. Κλεινόταν όταν ήταν στα κάτω του. Παρ' όλα αυτά ανοιγότανε, ας πούμε, σε φίλους ή τα αντιμετώπιζε έτσι πολύ μοναχικά ό,τι στεναχώρια μπορεί να είχε. Συνήθως τα αντιμετώπιζε μόνος του. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα μοιραζόταν εύκολα
ένα πρόβλημα. Ναι. Ήταν αρκετά κλειστός σε αυτό το κομμάτι και ανοιχτός όλα τα υπόλοιπα. Μήπως τελικά ήταν πιο ευαίσθητος από ό,τι έδειχνε στην τηλεόραση? Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» της ΕΡΤ. Ήταν αυτός που βλέπετε όλοι, που ξέρετε όλοι, γιατί δεν κρυβότανε, αλλά αυτό που προσπαθούσε να το κρύψει, αλλά όταν το ανακάλυπτες πραγματικά εντυπωσιαζόσουν, ήταν το πόσο ευαίσθητο παιδί ήταν. Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό από αυτό? Πιο ευαίσθητος από όλους μας. Ναι. Θυμάσαι μια χαρακτηριστική στιγμή? Ναι, είναι στιγμές που εντάξει δεν κάνει να τις πω. Πολύ ευαίσθητο πλάσμα, πολύ ευαίσθητο πλάσμα και έκανε πράγματα που δεν τα έλεγε σε κανέναν. Ούτε εμείς δεν τα ξέραμε. Για την μυστική ευαισθησία του Μπονάτσου θα έλεγε ο Γιάννης Μπέζος όταν οι τρεις εν ζωή απαράδεκτοι θα εμφανίζονταν στο Τι Νέα με τον Κώστα Γιαννακίδη και την Δέσποινα Βλεπάκη. Πολύ σογγελερής τύπος, δηλαδή είχε μια ιδιαιτερότητα. Πρώτα-πρώτα εγώ νομίζω ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Παρόλο που δεν το έδειχνε, έτσι γίνεται συνήθως. Ήταν όμως η μαρτυρία ενός ατόμου που μου μίλησε και στο οποίο είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα ο Βλάσης Μπονάτσος, που έβαλε κατά τη γνώμη μου τα τελευταία κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Με κουράζει πολύ πως όπου μπαίνω περιμένουν να κάνω τον κλόουν, τύπου γέλα παλιάτσο. Δεν έχεις πάντα την όρεξη να τους κάνεις να περάσουν καλά, κι όμως ξέρω ότι το περιμένουν από μένα και δεν θέλω να τους χαλάσω χατήρι, είχε πει. Και όχι μόνο θα μας λείπει, μακάρι να είχαμε 10 βλάσιδες στη ζωή μας. Για όλη αυτή την ψυχή και τη ζωντάνια, για όλη αυτή την αισιοδοξία. Αυτό το να μην σε επιβαρύνει, να μην σου πει ποτέ κάτι δυσάρεστο, να μην σου πει ποτέ κάτι που τον απασχολεί τον ίδιο. Αυτό θεωρούνταν δηλαδή καλό, όπως καλοπροαίρετα το λέει ο Κώστας Τουρνάς. Ναι, αλλά ήταν καλό και βολικό και ευχάριστο για τους άλλους, αλλά για τον ίδιο τον Μπονάτσο ήταν κάτι ενίοτε κουραστικό που απλώς είχε συνηθίσει να κάνει. Έδινε πετυχημένα την εντύπωση πως τίποτα δεν τον άγγιζε. Ας πούμε, ο σκηνοθέτης Τάκης Βουγιουκλάκης λέει: δεν ξέρω αν περνούσαν οι στενοχώριες, τα άγχη, το στρες μέσα του. Εγώ το χαρακτηρίζω ότι είναι επισμαλτωμένος. Ότι όλα αυτά χτυπούσανε και εξωστρακιζόντουσαν. Δεν τον είδα ποτέ να είναι αυτό που λέμε down, ο Βλάσης down ποτέ, αυτή ήταν κάτι άγνωστο. Ο Βλάσης ήτανε, κεφάριζε τη ζωή πρώτα απ' όλα, έκανε κέφι τη ζωή. Μετά ήτανε ευτυχία να είσαι δίπλα του, γιατί γέμιζες μπαταρία, σου δίνε αισιοδοξία για το υπόλοιπο της μέρας σου. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν η στενοχώρια, το στρες, το άγχος είχαν περάσει ποτέ μέσα του. Δεν υποκρίθηκε ποτέ. Αυτό που ένιωθε, αυτό έβγαζε. Εξωστρακίζονταν τα αρνητικά συναισθήματα? Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που το καταφέρνει αυτό? Ή μήπως τα κρύβει και τα βιώνει μόνος του? Πολλοί άνθρωποι, για να μην επιβαρύνουν τους άλλους, καταχωνιάζουν τα αρνητικά συναισθήματα και τα προβλήματά τους. Τα καταπιέζουν και μετά σκάνε χειρότερα, με θέματα υγείας, με εθισμούς κλπ. Όπως φαίνεται σε ρεπορτάζ του Πέστο στη Σεμίνα, Διγενή, όταν έβγαινε, όλοι είχαν κάτι να του πούν, ακόμα και όταν δεν τον ήξεραν. Χορός, διασκέδαση, ξεφάντωμα σε γνωστό κλαμπ και ξαφνικά έρχεται ο Βλάσης. Γύρω του επώνυμοι συνεργάτες και φίλοι που όλοι είχαν κάτι να του πούν. Φυσικά και οι απλοί θαμώνες είχαν πολλά να πούν για τον Βλάση. Έναν άνθρωπο που τον νιώθουν φίλο και ας μην έχουν συστηθεί ποτέ. Είναι πολύ ωραίος, είναι πολύ σεξι. Βλάσης και πας σε λάδος λέμε και τα μυαλά στα κάγκελα, Βλάση. Μας έχει παρελθεί στις γυναίκες στην κατάσταση αυτή. Τέλειος, απλά αυτό. Θα τον φιλούσα συνέχεια. Με το που πήγαινε στα κλαμπ ή με το που έβγαινε για να μιλήσει με κάποιο φίλο ή για να διασκεδάσει, του την έπεφταν θαυμαστές και το ένιωθε ως μέρος της δουλειάς. Ένιωθε λίγο σκλάβος του ρόλου και της περσόνας του. Δεν μπορούσε να πει όχι. Δεν ήθελε να γίνει αντιπαθής, γιατί ένιωθε πως αν δεν ήταν ο στερεοτυπικός Βλάσης θα τους ανησυχούσε, θα τους στεναχωρούσε κλπ. Κλπ. Ο Χάρης Ρώμας που τον είχε γνωρίσει τότε θα έλεγε στο Σταρ πως «Σε έκανε να περνάς καλά, πράγμα το οποίο είναι σπάνιο και ακόμη πιο σπάνιο είναι να υπάρχουν άνθρωποι με περίσσια ψυχές. Οι περισσότεροι άνθρωποι το τσιγκουνεύονται αυτό. Ο Βλάσης δεν τσιγκουνευόταν τίποτα και αυτό μπορεί να ήταν και για κακό του τελικά». Δεν το ξέκοβε λοιπόν στους ξένους, δεν γινόταν δηλαδή λίγο Μπέζος. Ο Γιάννης Μπέζος είναι γνωστό πως αποτρέπει τον κόσμο να τον πλησιάζει, να του πιάνει κουβεντούλα, να του ζητάει αυτόγραφα, να του ζητάει να φωτογραφηθούν κλπ. Είναι πιο αυστηρός ας πούμε και θεωρείται αντιπαθής, όμως μήπως είναι πιο υγιές αυτό, εννοώ για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, από το να καταπιέζεται. Βέβαια, και ο Γιάννης Μπέζος, που ήταν τελείως διαφορετικής νοοτροπίας, ζήλευε κάποιες φορές αυτή την εξωστρέφεια του Μπονάτσου.
θα έλεγε στο Μέγκα. Και όλη αυτή η εξωστρέφεια και όλη αυτή ο τρόπος που πορευόταν, που ζούσε κυρίως, γιατί αυτό δείχνουν και στη τηλεόραση, μπορεί να μην ήταν στα μέτρα τα δικά μου ή στο κλίμα το δικό μου, αλλά μερικές φορές το ζήλευα. Εντός σπιτιού δεν είχε καμία σχέση με τον κοσμικό σούπερσταρ Βλάση. Ήταν συχνά μελαγχολικός, ήταν χαμηλών τόνων, διάβαζε πολύ, έκανε φιλοσοφικές συζητήσεις. Η συνεργάτιδά του, η Σαβέλα Βλασιάδου. Ο Βλάσης, παρότι είχε μία, πώς να το πω, ελαφριά επιφάνεια, την επιφάνεια αυτή που ζητάει πάντα η ψυχαγωγία και η τηλεόραση, από κάτω είχε ένα τεράστιο βάθος. Ήτανε πολύ μορφωμένος, ήξερε πάρα πολλά πράγματα από μουσική, ήξερε πάρα πολλά από πολιτική. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι στα διαλύματα, στα γυρίσματα, εφημερίδες, κακό, ήξερε όλα τα τελευταία γεγονότα, πολιτικές συζητήσεις γινότανε της τρελής. Ο ρόλος του στους απαράδεκτους ήταν στην ουσία ο εαυτός του, μάλλον ένα κομμάτι του εαυτού του. Υπάρχει ένα επεισόδιο που δείχνει μια ανατριπτική πλευρά του, η οποία όμως τελικά δεν ήταν και τόσο διαφορετική με την εντός σπιτιού πλευρά του. Είναι το επεισόδιο που δεν τον αφήνουν ήσυχο να διαβάσει το «Εκρεμές» του Φουκώ, του Ουμπέρτο Έκο, και «Η τέχνη μιμείται τη ζωή». Ναι, έλα ρε Θανάση. Δεν θέλω να βγω, δεν μπορώ. Είμαι στα ντάουν μου. Ρε δεν θέλω να βγω, δεν καταλαβαίνεις σου λέω. Δεν θέλω να βγω. Μην με τσαντήσεις τώρα. Να μην μπορώ εσύ να μείνω μια ώρα μόνος μου να διαβάσω το Φουκώ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί με παίρνω συνέχεια να βγούμε. Σπύρο, κρατάς μυστικά. Μαμά, λέγει. Έχω πρόβλημα από μικρό παιδί. Σοπαρε, τι πρόβλημα έβλασες, με τρομάζεις? Ήμουνα τόσο αγαπητός που δεν με αφήνανε στιγμή μόνο μου. Άσε με, και με τρόμαξε που κόβεις τη χολή. Σιγά, πρόβλημα αυτό έβλασες. Γιατί? Αφού δεν μπορώ να διαβάσω το Φουκώ. Το καλοκαίρι του 1995 θα ξεκινούσε μια σχέση που θα του άλλαζε τη ζωή. Η σχέση του με την Μάρθα Κουτουμάνου. Λέει η ίδια στο Idols. Και πάμε και ένα μεγάλο τραπέζι που είναι διάφοροι και είναι και ο Βλάσης. Και εκεί μιλάμε, ξαναφεύγω και πάω στο Ρεμέτζο και τυχαίνει να είναι στο τραπέζι δίπλα σε μένα. Και εκεί τελείως, αρχίσαμε και μιλάγαμε, μετά που θα πάμε για after, πήγαμε σε κάποιο after, ξέρω, μπουζούκια τύπου. Μείναμε λίγες μέρες και έπρεπε να φύγει για μια δουλειά. Και μου λέει θα ξαναγυρίσω. Λέω καλά, εντάξει, κάνουμε ξαναγυρίσει. Και ξαναγυρίζει. Και ξαναγυρίζει και έρχεται και με παίρνει και μου λέει θα έρθεις να μείνεις μαζί μου. Από εκείνη την ημέρα που ήμουν μαζί δεν ξαναχωρίσαμε ποτέ. Στην αρχή οι φίλες της ανησύχησαν λίγο για αυτή τη σχέση. Θα έλεγε η Ρίκα Βαγιάννη. Όταν ο Βλάσης γνώρισε τη Μάρθα, δεν ντρέπομαι να σας πω ότι οι φίλες που ήταν με την πλευρά της κοπέλας τη συμβουλέψαμε να είναι πολύ επιφυλακτική για αυτό το φλερτ που γεννιόταν, γιατί ξέραμε ότι ο Βλάσης αγαπούσε πάρα πολύ το ωραίο φίλο. Και ήταν και άτακτος. Από τη στιγμή που ένωσε τη ζωή του με τη Μάρθα, ο Βλάσης δεν κοίταξε, σκέφτηκε ή μπήκε στον πειρασμό ή στη διαδικασία για κάποιο άλλο φλερτ, λες και είτε συνειδητά, είτε λόγω αυτής της μεγάλης αγάπης, που την ακολούθησε και ο ερχομός ενός παιδιού, άλλαξε πραγματικά η συμπεριφορά του. Ήταν μαγευτικό να το βλέπεις, ήταν υπέροχο να το βλέπεις να εξελίσσεται. Αν η πλευρά της Νύφης ανησυχούσε επειδή ο Βλάσης είχε άγρια φήμη και κάποιοι από την πλευρά του Βλάση ανησυχούσαν πως με τη Μάρθα κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι, γιατί ο παλαιότερος εθισμός της με την ηρωίνη ήταν γνωστός στο Πανελλήνιο. 3 χρόνια νωρίτερα, η μητέρα της, η ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη, είχε αναφέρει την εμπλοκή της κόρης της Μάρθας Κουτουμάνου με τα ναρκωτικά σε μια συνέντευξη. Η Μάρθα ήταν το πρώτο της παιδί, το είχε αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο, η κοπέλα ήταν 23 ετών, οι γονείς της είχαν χωρίσει και η Λάσκαρη μετρούσε ήδη 16 χρόνια γάμου με τον Αλέξανδρο Λικουρέζο. Οι τρεις τους βγήκαν στο ενώπιο συνοπείο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λάσκαρη και Λικουρέζος θα περιέγραφαν πώς την έσωσαν από την ηρωίνη. Και τώρα θα της ομολογήσουμε και κάτι που δεν το ξέρει η Μάρθα. Την ώρα που παίρνει αυτή την απόφαση και όταν ήρθε η Μάρθα στο σπίτι και ήμασταν με τον πατέρα της και τον Αλέξανδρο. Και της είπαμε με τον πατέρα της ότι ή αποφασίζεις να μπεις στη στροφή, αφού είχαμε κάνει τη δική μας ενημέρωση. Ή φεύγεις από το σπίτι και μας ζήτησε η Μάρθα 2 ή 3 ώρες χρόνο, μας εκείνη τη μέρα και το βράδυ. Και έφυγε και της είπαμε ότι αν δεν είσαι στις 12 η ώρα στο σπίτι, η πόρτα δεν θα ανοίξει. Μάρθα τώρα το μαθαίνει. Κάμε μπροστά το ρολόι, το μόνο που έκανα, και εγώ και ο πατέρας της, ήταν παρακαλούσαμε τον Θεό να χτυπήσει το κουδούνι στις 12 και να μπει μέσα η Μάρθα. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν αναγκασμένοι και υποχρεωμένοι να της κλείσουμε την πόρτα. Και ευτυχώς
12 παρα 2 το κουδούνι χτύπησε και μπήκε η Μάρθα μέσα. Οι αποκαλύψεις και η εμφάνισή τους στην εκπομπή θεωρήθηκαν από κάποιους διαφημιστικά κόλπα. Στο τέλος, η Μάρθα ανακοίνωσε και τη συμμετοχή της σε μια ταινία που θα έπαιζε τη χρήστρια ναρκωτικών, μια ταινία που δεν θα γυριζόταν ποτέ. Και εγώ θέλω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με χαμόγελο. Με τα σχέδιά σου. Τι ονειρεύεται η Μάρθα Κουτουμάνου, η 24χρονη Μάρθα, που κέρδισε την προσωπική της μάχη. Καταρχήν θα κάνω κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ. Γιατί έμαθα ότι αν κάνω κάτι το οποίο με καταπιέζει και δεν μου αρέσει, θα έχω πάλι άλλα προβλήματα. Και τώρα θα ξεκινήσω μια ταινία στην Ερτένα, ένα σύριαλ, και αυτό που θα κάνω με τη μητέρα μου. Μπαίνεις δηλαδή στον χώρο θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ηθοποιός. Ναι. Μάλιστα. Όταν τα έφτιαξε με το Βλάση, η Μάρθα είχε ήδη πριν πολλά χρόνια αποτοξινωθεί από την ηρωίνη. Όμως κάποιοι φοβόταν ότι έπινε άλλα πράγματα, τα ίδια που έπινε ο Βλάσης. Ο γάμος τους θα ήταν ρομαντικός αλλά και επεισοδιακός, καθώς φωτογράφοι κατηγόρησαν τον Μπονάτσο πως τους φέρθηκε με αγένεια και του φώναξαν ότι χάρη σε αυτούς έγινε φίρμα. Ο ίδιος θα απαντούσε στο MAD σε ερώτηση τηλεθεάτριας γιατί τσακώθηκες με δημοσιογράφους στο γάμο σου. Η διένεξη που είχα δεν ήταν με δημοσιογράφους, ήταν με φωτορεπόρτερς. Οι οποίοι φωτορεπόρτερς, ενώ είναι φίλοι μου όλοι και τους αγαπώ και τους λατρεύω και με αγαπάνε και αυτοί και με λατρεύουν, ναι, σε κάποια ορισμένη δεδομένη συμφωνία που έγινε, αθέτησαν τη συμφωνία τους. Και επειδή δεν είμαι καμία κότα, ναι, όταν παντρεύεσαι και έχεις μια ιδιαίτερη στιγμή και μοναδική στη ζωή σου, ή έστω από τις λίγες, σε κράζουν και σου λένε ότι εμείς σε κάναμε κτλ. Αντέδρασα κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι είμαι. Εντάξει, γι' αυτό δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Ναι, δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να κάθομαι να με κράζουν και να καθαρθώ. Δεν γίνεται. Στην ίδια εκπομπή, στο πρώτο OK του MAD, μόλις είχε ανοίξει το μουσικό κανάλι, η Μάντι Λάμπρου τον ρωτά πώς ήταν οι 4 μήνες έγγαμου βίου και αυτός μιλά και για την εγκυμοσύνη της γυναίκας του. Ήξεραν ότι θα κάνει κορίτσι. 4 μήνες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, απλώς έχω ηρεμήσει λίγο. Προσέχω την κόρη μου που μεγαλώνει. Η κόρη σου. Ναι. Κόρη τελικά, Βλασούλα. Βλασούλα. Ελένη Ζωή. Ναι, η Βλασάκης ή Βλασούλα, αυτό λέγαμε εμείς τώρα. Βλασίτσα. Βλασίτσα τελικά. Βλασίτσα λοιπόν. Σε πόσους μήνες? Γεννάει τέλη Ιανουαρίου. Χαρούμενος είσαι? Πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ έτοιμος για να δεχτώ ένα καινούριο κορίτσι στον κόσμο που δεν θα σου πω τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω τώρα. Είμαστε καινούριο κανάλι. Στην άλλη εκπομπή θα τα πω όλα. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα Κουτουμάνου κοσμεί το εξώφυλλο του Μαξ, γυμνώστηθη ως μέλουσα μαμά. Στο Μαξ, Μάρθα Κουτουμάνου Μπονάτσου, η πρώτη Ελληνίδα μέλουσα μαμά που προκαλεί τόσο τα φωτογραφικά φλάς. You Sex Mother, Μαξ Νοεμβρίου και Μαξ Μαξ Διαγωνισμός. Κερδίστε 8 εκατομμύρια. Μαξ Νοεμβρίου, προσοχή στις παρέες σας. Η γέννηση της κόρης του ζευγαριού Ζένιας τους βρίσκει 3 ευτυχισμένους. Ακούγεται πως σταδιακά είχε ηρεμήσει. Ρωτάω τον Κώστα Ζήκο για εκείνη την περίοδο. Δεν είχε την ίδια συμμετοχή στα κοινά που είχε πριν. Θέλω να πω ότι ήταν πιο πολύ στο σπίτι, λάτρευε και τη Μάρθα και το παιδί και ασχολιόταν πάρα πολύ μαζί τους. Και οι δυνατότητες, ξέρεις, να βγούμε και να ξενυχτήσουμε και να κάνουμε πλάκες και τα λοιπά, είχαν μειωθεί. Δεν τον έβλεπα τόσο πολύ όσο τον έβλεπα πριν. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ασχολιότανε πολύ με την οικογένειά του. Ήταν φίρμα και έβγαζε τρελά λεφτά. Είχε διατηρήσει όμως την παιδικότητα, την ορμή και την επαναστατικότητά του. Δεν είχε αλλάξει. Όμως είχε διατηρήσει και κάτι άλλο. Θυμάστε που χάρη στο υψηλό χαρτζιλίκι του ωφελούνταν όλη η παρέα στο σχολείο. Το ίδιο και με τις υπέρογγες τηλεαμοιβές του. Θα έλεγε στον Εμίλιο Λιάτσου η ματούλα του Κολονακίου. Έχει κάνει πάρα πολλά ο Βλάσης. Βοηθούσε σιωπηλά. Ο Βλάσης γι' αυτό ήταν άφραγκος. Προτιμούσε να μην έχει αυτό. Ναι, βέβαια. Στη γωνία, στον αυτό, στο περίπτερο, στα αυτά. Οποιοδήποτε βρισκόταν και του λέγε έχω πρόβλημα, προτιμούσε να τα δώσει και να μην φάει. Τι έγινε, θα βρούμε αύριο, τι έγινε, ένα τροπέκος και ένα. Γι' αυτό ήταν και άφραγκος. Άφραγκος. Που λέω λόγος. Εντάξει. Τα περισσότερα λεφτά τα δίνει γύρω-γύρω. Και ο Βασίλης Χαλακατεβάκης από τους απαράδεκτους στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος, ήταν πάρα πολύ κουβαρντάς, πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, θυμάμαι, φεύγαμε από το θέατρο και ό,τι λεφτά είχε τα μοίραζε. Ερχόταν, τον περιμέναν διάφοροι και μοίραζε. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Ήταν πολύ δοτικός και τον είχαν εκμεταλλευτεί από ένα σημείο και μετά. Δεν πειράζει, πίστεψε με. Αλλά εγώ τον αγαπώ. Είναι γεγονός πως δεν ήταν
πάντα νυφάλιος. Όμως, ενώ άλλοι πίνουν, ό,τι κι αν πίνουν, και γίνονται θηρία και τέρατα, αυτός δεν φερόταν ποτέ άσχημα. Αντιθέτως. Ήταν παιδί, αιώνιο παιδί, όπως θα έλεγε και η Ματούλα. Αν τον έβλεπες με την κόρη του, θα νόμιζες ότι παίζανε δύο παιδάκια. Την ίδια ηλικία, δηλαδή. Καλά, ο Βλάς ήταν παιδί. Ήταν παιδί. Βέβαια. Η ανάγκη του να είναι παιδί και η ανάγκη του να δουλέψει και να φερθεί επαγγελματικά, να γίνει αυτός που θέλουν οι άλλοι, συχνά συγκρούονταν. Έπαιζε το ρόλο του celebrity, αλλά δεν ήθελε πια να τον παίζει. Στο σπίτι δεν ήταν ο Βλάσης της τηλεόρασης, των κραυγών των τσιτάτων της σπίντας, θα έλεγε η Μάρθα Κουτουμάνου στον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο σπίτι ήταν τελείως διαφορετικός. Τα είχε κι αυτά, αλλά ήταν, ξέρεις, ήσυχος, αγκαλιά και τρεις μαζί στο κρεβάτι και τέτοια. Η κόρη του, η κόρη σας. Η κόρη μας. Φοβερή αδυναμία, ο ένας τον άλλον. Τρελή αδυναμία. Του μοιάζει πάρα πολύ καταρχήν. Και εγώ τη φωνάω να λέω Λασούλα Μπονατσούλα. Έπεσε σε πάτωμα και τη έλεγε παραμύθια. Τα πάντα. Δεν ξέρω, παραμύθια τη τραγουδούσε συνέχεια από μωρό παιδί. Γιατί ξέρω, Βλάς τον ακούγαμε πριν μπει στο σπίτι από κάτω που ερχόταν είτε με τη μηχανή, ακούγαμε τη μηχανή. Αλλά το αμέσως επόμενο ήταν τραγούδι, σφύριγμα. Σου λέω, δηλαδή, ώρες-ώρες σκέφτομαι γιατί να. Ότι τι ωραία που ήταν να βλέπει την κόρη να μεγαλώνει. Όμως έξω, ένα σωρό άγνωστοι συνέχιζαν να έχουν απαιτήσεις από αυτόν. Ας πούμε, στην εκπομπή του ΜΑΝΤ, ένας τηλεθεατής αναρωτιέται πού πήγε ο Ροκάς που γνώριζε. Γιατί έχεις γίνει τόσο νερόβραστος, ρε παιδί μου, από Ροκά που σε ξέρω. Έχω γίνει νερόβραστος. Κάπως έτσι σε βλέπω στην τηλεόραση. Νερόβραστο. Νερόβραστο. Καλά, να γίνω ψητός. Πιστεύω να γυρίσεις πάλι στα παλιά, όπως ξέραμε. Να σου πω κάτι, δεν έχω φύγει ποτέ από τα παλιά. Είμαι ο ίδιος πάντα και... Άκουσα κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή σου που έλεγες εγώ είμαι Ροκάς. Κοίτα, το Ροκάς τώρα είναι σχετικό. Ροκάς είμαι πάντα. Όταν και μεγαλώνεις και γεννιέσαι Ροκάς, δεν αλλάζεις, εκτός αν είσαι κορόιδο. Ροκ, this is my life. Βέβαια, this is my life anyway. Το ότι θεωρούνταν από το παλιό του κοινό νερόβραστος, του πρόσθεται πίεση να τους ικανοποιεί. Και όσο διασημότερος γινόταν, όσες περισσότερες διαφημίσεις έκανε και όσο εμπορικότερα προγράμματα παρουσίαζε, όλο και περισσότεροι παλιοί φαν τον γέμιζαν με τύψεις ότι ξεπουλήθηκε. Με κάθε νέα συσκευή Big Free κερδίζεις 20.000 δραχμές χρόνο, μιλία δωρεάν. Για να πεις τα καλά, τα χίλιες φορές μέτωρε, βρε, και να σου μείνουν και αρέστα. Be free! Σας φέρνει κοντά με την αξία του. Be free! Πληρώνεις 6.000, κερδίζεις επιπλέον χρόνο 2.000 δραχμών δωρεάν. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε, μωρό μου. Τις ανασφάλειές του τις έκρυβε, λέει η Ματούλα. Πολλές φορές η αυτοπεποίθηση είναι τονισμένη όταν η ανασφάλεια είναι μεγάλη. Είχε ανασφάλειες. Όλοι έχουμε και εσύ έχεις. Όλοι οι άνθρωποι. Αλλά επειδή εμφάνιζε έτσι μια γενναιότητα στην κοινωνία. Αυτή είναι δύναμη... πιο ανασφαλής. Αυτή είναι λες πιο ανασφαλής, α. Και πιο ευαίσθητη. Αυτοί οι άνθρωποι που δείχνουν δύναμη και είναι πολύ πιο ανασφαλείς, πολύ πιο μόνοι τους και ευαίσθητοι. Πάντως δεν ένιωθε ανασφάλεια για τον τρόπο που μεγάλωνε την Ζένια. Συμπεριφορώ ότι όμως είμαι πατέρας καταπληκτικός, κατά γενική ομολογία. Τώρα είναι όλοι. Μεγαλώνω το παιδί μου δηλαδή με καταπληκτικό τρόπο, που σπάνια πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι άλλοι γονείς, μακάρι να υπάρχουν πολλοί. Αλλά μεγαλώνω το παιδί μου με καταπληκτικό τρόπο, όταν σου λέω καταπληκτικό, δηλαδή βλέπει κάτι στη τηλεόραση και του εξηγώ αμέσως την απορία. Δεν το αφήνω να έχει ούτε ένα δέκατο δευτερολέπτου. Το πείσα μεγάλο παιδί. Βεβαίως. Έτσι είναι 6 χρονών τώρα νομίζω η Ζένια. Είναι 6 χρονών. Αλλά είναι πανέξυπνο. Η δεκαετία του 2000 μπαίνει με εκπομπές χαμηλότερου προφίλ, όπως ήταν τα φαινόμενα στην ΕΡΤ, για πράγματα που του άρεσαν, φαντάσματα, μεταφυσικά, συμπτώσεις. Σύμπτωση, τύχη, συνήθεια. Αν θέλετε και θαύμα. Θα σας πω μερικά πράγματα για αυτά σήμερα. Το 2000 θα περνούσε μια πρώτη περιπέτεια με την υγεία του. Από δελτίο ειδήσεων της εποχής, ευχαριστώ τον Άκη Κωνσταντίνου για την βοήθειά του. Καλύτερα από πριν είστε μάλλον. Νομίζω ναι. Μικ Τζάγκερ, καινούριος. Κάναμε εξετάσεις γενικές. Καλώς έγινε αυτό που έγινε. Διότι ανακαλύψαμε και πράγματα που δεν ξέραμε. Θέλει λίγο ξεκούραση το θέμα. Έγινε μια μετάκριση αίματος γιατί είχε χαμηλό αιματοκρίτη.
Έχω μία διαφραγματοκύλη, μία ψηλοανεμία. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τακτοποιήθηκαν. Και έχω και μία αλλεργία κληρονομική, η οποία ήταν το κύριο αίτιο που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ηνωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε. Σας το λέω. Και σας το λέω υπεύθυνα, είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Τα ανεβαίνουν πάνω στο σπίτι, δεν έχουν ούτε οξυγόνο, ούτε φορείο, ούτε τίποτε. Α, και μόλις είδαν ότι είναι ο μπονάτσος, πήγαν και φέραν το οξυγόνο και το φορείο. Δηλαδή, αν είσαι άγνωστος σε αυτή τη χώρα, πεθαίνεις, να πούμε άνετα. Γράφουν και μια δικαιολογία, ξέρω εγώ, και τα λέω. Η κολπική, η μαρμαρική. Αυτό και τα λοιπά και τελειώνεις. Την τελευταία σεζόν που εργάστηκε στο Star Channel, η διαφορά μεταξύ δημόσιας εικόνας και ιδιωτικής ζωής ήταν αρκετά εμφανής. Ο Γιώργος Λιάγκας, που ήταν συνάδελφοι στο ίδιο κανάλι. Ήταν ένας βαθιά ενδοσκοπικός άνθρωπος που μπορεί προς τα έξω να έδινε αυτή την ενέργεια και τη ζωτικότητα, όμως ο ίδιος πολλές φορές έπεφτε σε κατάθλιψη. Στις προσωπικές του σχέσεις, όταν καθόσουν να συζητήσει μαζί του, δεν έβλεπε αυτό το Βλάση, τον γεμάτο ενέργεια, τον Βλάση που ακτινοβολούσε, το Βλάση που έλαμπε. Έβλεπε ένα Βλάση διαφορετικό. Ένα Βλάση έτσι με χαμηλούς τόνους, έναν Βλάση που δεν δίστασε πολλές φορές και να δακρύσει. Και ο φίλος του Κώστα Ζήκος μου λέει για τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ήταν στα καλύτερά του τον τελευταίο χρόνο. Είχε και κάποιες έτσι επαγγελματικές διαφωνίες. Είχε στεναχωρηθεί που δεν του είχαν ανανεώσει την εκπομπή στο κανάλι. Δεν ήταν στην καλύτερη του περίοδο. Ήταν στο Star Channel, έκανε ναι. Σαν καραόκι ναι. Κάπως που ήταν, αλλά δεν... Είχε αυτό το πρόβλημα, τον είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ το γεγονός αυτό. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Είχα δει την Μάρθα, την γυναίκα του, να το λέει, ότι ένιωσε ότι δεν μπορεί να προσφέρει στην οικογένειά του. Δηλαδή, την τελευταία μέρα που έκλαψε και τον πήρε αγκαλιά και μου είπε κάτι που μου είπε, που ήταν και πρισμένος και μου λέει, είμαι ο μαλάκας και θα πεθάνω. Ότι δεν μπορούσε να προσφέρει στην οικογένειά του. Γιατί, επειδή είχε χάσει τη τηλεόραση. Ναι, ήταν και η αρρώστια μας, ήταν και όλα. Και τι. Δηλαδή, ήταν τόσο χαμηλή η αυτοπεποίθησή του γενικά ή μόνο στο τέλος. Μόνο στο τέλος. Προφανώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να υποθέσω, γιατί σου λέω τους τελευταίους μήνες τον είχα δει μόνο 2-3 φορές. Δεν ήταν στα πολύ καλά του και υποθέτω ότι αυτή η επαγγελματική απογοήτευση δεν ήταν ο μόνος λόγος, αλλά δεν μπορώ να σου πω αν υπήρχαν κάποιοι άλλοι λόγοι και ποιοι ήταν αυτοί. Είναι κρίμα ότι, ξέρεις, η χαρά της ζωής, ας πούμε, στο τέλος, που προφανώς δεν θα ήξερε ότι είναι το τέλος, ότι έφυγε σε μια περίοδο που δεν ήταν χαρούμενος. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο, όντως. Τα ξημερώματα της 14ης Οκτωβρίου του 2004, ο μόλις 54 ετών Βλάσης Μπονάτσος αισθάνεται κάτι να του φράζει το λαιμό. Η γυναίκα και η κόρη του περιγράφουν στο Sky τις τελευταίες τους στιγμές όταν ξύπνησαν μέσα στη νύχτα. Ήρθε και κάθισε, ρε παιδί μου, που ήμουν στο κρεβάτι και μου λέει κάτι στο λαιμό μου και μου έφερε ένα φακό να δω τι έχει στο λαιμό του που μου έφερε και το χαμομήλι και ο νοσοκομείο. Λέω να πάμε στο νοσοκομείο, ρε Βλάση, πια έλα, δηλαδή, δεν γίνεται, δηλαδή, τούμπαλο. Και σηκώνεται και τον βλέπω και σαν να ψιλοπαρά, όχι να παραπατάει, και τον καταλαβαίνω κάτι έχει. Και σηκώνομαι και τον βλέπω σαν να το χτυπάει ρεύμα από τη μία μεριά στην άλλη. Ναι. Δεν κατάλαβα και δεν ξέρω και ποτέ γιατί ήταν αυτό το πράγμα. Και στο τέλος πέφτει κάτω και δεν μπορούσα να αναπνεύσει. Αυτό είναι σοκ, επειδή δεν μπορεί να αναπνεύσει και ναι. Προσπαθούσε να αποκαλυφθεί στον τοίχο για να πάρει ανάσα. Αλλά δεν γινόταν. Και παρόλο που είμαι πολύ ρε παιδί μου έτσι ψύχρεμη, χάσα την ψυχραιμία μου, ίσως ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι στο Βλάση και, ήταν ζέλια μπροστά. Κληρονόμησε και αυτό από το ναι. Το οποίο είναι ένα ένζυμο. Είναι ένα ένζυμο που μου λείπει και του πατέρα μου. Αυτό σου προκαλεί όταν έχεις άγχος, στρες ή κάποια πίεση σωματική, ενώ αν χτυπήσεις ή αν πέσεις, αρχίζει και υπάρχει ένα είδημα. Ναι, αρχίζεις και πρίζεσαι. Ο κάθε άνθρωπος, επειδή αυτό υπάρχει, είναι σπάνιο νόσημα, κάθε άνθρωπος έχει έξαρση πρυξήματος σε διαφορετικά σημεία. Ο πατέρας μου, ας πούμε, το πάθανε και συχνά στο πρόσωπο. Από αυτό πέθανε κιόλας.
Γιατί πρίστηκε μέσα. Πρίστηκε το πρόσωπό του, πήγε αυτό προχωράει. Δεν ξέρεις πού θα σταματήσει. Είχε και αδελφός του και η μάνα του. Πέρα από την απώλεια του πατέρα της, η Ζένια Μπονάτσου βίωσε και τον συνταρακτικό τρόπο της. Ήταν ένα παιδάκι 7 χρονών και έβλεπε το γονιό του που, μην μπορώντας να αναπνεύσει, κουτούλαγε το κεφάλι του από τοίχο σε τοίχο, μήπως μπορέσει να ξεμπλοκάρει για να πάρει ανάσα. Χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο, όμως δεν ανέπνε, μέχρι που πέθανε μπροστά στη Ζένια. Ο θάνατός του ήταν ένα σοκ για όλους, πόσο μάλλον για φίλους και συνεργάτες του. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» της ΕΡΤ, για το πρωί που έμαθε το θάνατό του. Αν το θυμάμαι, λέει, στη γέφυρα της Χαλκίδας ήμουνα. Πήγαινα για κάποιο γύρισμα που δεν θυμάμαι τι, μέσα σε αυτοκίνητο και έχω βάλει, νομίζω, το Flash 961. Και ακούω αυτό το πράγμα. Φτάει η ώρα το πρωί. Και τραβάω χειρόφρενο μαζί με άλλους μέσα που ήταν συνεργείο, δεν ξέρω τι. Και τραβάω χειρόφρενο και. Ρε, ακούσατε αυτό που άκουσα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Κανονικά τι έγινε, ρε παιδιά. Για την κηδεία του, ο Άγγελος Πυριόχος. Στην κηδεία του άφησαν να πετάξουν λευκά μπαλόνια και εκείνη τη στιγμή είχε συννεφιά, είχε λευκά σύννεφα στον ουρανό και ενώθηκαν τα μπαλόνια με τα σύννεφα. Και έτσι ήταν, όχι σαν άφευγη η ψυχή του Βλάση, γιατί εγώ πιστεύω ότι η ψυχή του Βλάση κάπου εδώ γύρω μας είναι, δεν θα φύγει. Αλλά έτσι σαν να μας έδινε ένα τόνο χαράς, ότι κοιτάξτε, παίζω. Και όπως είχε πει και Πολυχρονίου, είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως θα βγει τώρα από την εκκλησία, θα σηκωθεί και θα πει, αλλά κόλπα ρε, εντάξει, θα μπορούσε να πει και we love you, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Για τα αίτια του θανάτου του, πολλά ακούστηκαν. Λίγοι βέβαια είπαν δυνατά τις εικασίες τους, όπως ας πούμε έκανε ο Σταμάτης Κραουνάκης στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη. Είναι πολύ γνωστό ότι ο Βλάσης έπαιρνε κοκαίνη και ότι αυτό τον σκότωσε. Στην Αμερική θα είχε έναν ένδοξο θάνατο. Αν έκανε το ίδιο. Έπινε κοκαίνη γιατί δεν άντυχε αυτό που ζούσε. Φοβερό. Η κόκα, ο Μπονάτσος και η Φαν, θα έγραφε στο πρόταγον ο Θεοδωράκης. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτήκαμε πολύ πριν βάλουμε το απόσπασμα για την κοκαίνη. Τελικά συμφωνήσαμε ότι δεν μπορείς να κάνεις το πορτρέτο ενός απόντα και να αποσιωπάς αυτό που σου λένε οι περισσότεροι άνθρωποι που τον έζησαν. Άλλωστε, αν είναι να αγαπάμε κάποιους, πρέπει να τους αγαπάμε για αυτό που αληθινά υπήρξαν και όχι για αυτό που θα θέλαμε να ήταν. Βέβαια, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ο θάνατος του Μπονάτσου οφείλεται σε αποφρακτική δυματώδη λαριγκίτιδα λόγω κληρονομικού αγγειοειδήματος. Αυτό άλλωστε είπε και η Μάρθα Κουτουμάνου στους πρωταγωνιστές και το απόσπασμά της παίχτηκε αμέσως μετά από το απόσπασμα του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ελληνικό ίντερνετ τότε ουσιαστικά υπήρχαν κάποια ελάχιστα blogs και κάποια φόρουμ, όπως ας πούμε αυτό στο IndieMedia, διαβάζει κανείς διάφορα από σίγουρους ότι η κόκα βαφτίστηκε από φρακτική δυματώδη λαριγκίτιδα, έγραφε κάποιος. Η κόκα αποτελεί τον ναρκωτικό των από πάνω, τον ναρκωτικό των πλουσίων. Κανείς δεν μιλάει, όλα τα ΜΜΕ κάνουν μόκο. Μιλάνε για το Βλάση το καλό παιδί. Αλλά είναι πανέτοιμοι να ξεφωνήσουν τον οποιονδήποτε μικρό χρήστη και πρεζόνη με ονόματα και διευθύνσεις. Τώρα όμως σιωπή. Οι πλούσιοι που παίρνουν ναρκωτικά είναι άντε το πολύ εκεντρικοί κοσμοπολίτες που τους αρέσει να δοκιμάζουν καινούργιες εμπειρίες κτλ. Ενώ οι φτωχοί είναι απλώς αλήτες πρεζόνια. Υπήρχαν όμως και αυτοί που αντέδρασαν σε τέτοιου είδους σχόλια. Π.χ. ένας γράφει: «Φρονώ πως είναι μάλλον ασφαλίτικο να αναπαράγουμε φήμες, είτε ισχύουν είτε όχι, αν δεν έχουμε διασταυρώσει τα στοιχεία μας». Η κόρη του χρόνια μετά θα έλεγε: «Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα νόσημα, το οποίο είναι και κληρονομικό, εγώ ας πούμε όσο ήμουν παιδί και διάβαζα σχόλια, ότι ο πατέρας μου έκανε ναρκωτικές ουσίες και ότι από αυτό πέθανε και όταν βασικά κρίνουνε ότι ο πατέρας μου από επιλογή του άφησε μια οικογένεια, είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί από επιλογή του δεν άφησε την οικογένεια. Από επιλογή του ήθελε να περνάει καλά και να κάνει αυτά που κάνει. Από εκεί και πέρα όμως, το να φύγει από τη ζωή και να αφήσει μια οικογένεια έτσι δεν ήταν επιλογή του. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έτυχε και επειδή δεν υπήρχε κάποιο φάρμακο, ας πούμε, για να μην τελικά πεθάνει». Αρκετοί έχουν μιλήσει για τους εθισμούς του Μπονάτσου. Ας πούμε ο Γιάννης Ζουγανέλης, όπως τα έλεγε στο θέμα Αναστασιάδη. Μέσα μου δεν μου έχει φύγει ακόμα το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή και είμαστε τσακωμένοι. Γιατί είχα αντίδραση πολύ για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε με τις ουσίες. Είχα τρομερή αντίδραση. Να δείτε, ο οποίος εσείς την άποψη ότι κόφτω ή μη το προβάλλεις. Βέβαια, είχαμε σχεδόν πλακωθεί, ας πούμε. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά
Μετά σκεφτόσουν καλύτερα να τον άφηνα. Όχι. Το καλό δεν του λέγε. Όχι, όχι, όχι. Μα ήταν αγαπημένος μου. Όταν πέθανε ο Μπονάτσος, η Ρίκα Βαγιάννη θα έλεγε. Ο Βλάσης ο Μπονάτσος ενδιαφερόταν πολύ και ουσιαστικά και έκανε και έρευνα προσωπική, μην σας πω και κάποιες σπουδές, γύρω από αυτό το παράξενο αντικείμενο. Τι υπάρχει μετά, από πού ερχόμαστε, αν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Είχε και θεωρίες δικές του και μάλιστα ήταν και γύρω στο κεφάλι. Εμείς, ας πούμε, καταναλώσαμε πολλές μπριζόλες σε ταβέρνες της Ραφίνας, με καυγάδες. Και πού ξέρεις εσύ τι υπάρχει μετά, όχι εσύ που ξέρεις τι έρχεται. Και εγώ μπορώ να σου πω, όχι εγώ μπορώ να σου πω. Σήμερα ξέρουμε πως και η Ρίκα Βαγιάννη θα πέθαινε νεότατη. Πόσο σπαρακτικά ακούγονται τα λόγια της, γνωρίζοντας ότι θα έφευγε όταν θα έφτανε και αυτή στην ηλικία του Βλάση, δηλαδή περίπου 55 ετών. Το μόνο πράγμα που μου έμεινε παράπονο είναι ότι δεν είχε καταφέρει ο Βλάσης να με πείσει ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι μια μπούρδα και όλα τα σημαντικά είναι αλλού. Τώρα που έφυγε θα ήθελα πολύ να πιστώ. Θα μ' άρεσε πολύ να ξέρω ότι ζει και πειράζει έναν άλλο κόσμο. Η Μάρθα Κουτουμάνου δεν ξεπέρασε ποτέ τον Βλάση Μπονάτσο και η μητέρα της, η ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, θα έλεγε κάποτε στους Σκορδά και Λιάγκα. Τελικά η κόρη δεν ξαναπαντρεύτηκε. Μακάρι, αλλά εδώ έβγαλε τη Βέρα πριν από μερικά χρόνια. Τη χωρούσε με αυτήν. Χωρούσε ακόμα τη Βέρα. Ναι. Εσύ δεν τη πρόξω, ρε παιδί μου, να. Εγώ τι είμαι να τη πρόξω. Η μάνα τη, ξέρω εγώ που την λατρεύω. Σοβαρή, παιδί μου. Άμα δεν θέλει αυτή. Ναι, αλλά είναι δύσκολο μια γυναίκα νέα να είναι μόνη. Επιλογή της είναι. Δεν μπορεί όμως να της αρέσει αυτό, δηλαδή. Αγάπη κάτι... μου, για να το κάνει, πάει να πει ότι της αρέσει. Εγώ μπορώ να επέμβω σε αυτό, στο θέλω της. Μπορώ. Μετά το θάνατο και της Ζωής Λάσκαρη, θα ξεσπούσε μια μεγάλη κόντρα μεταξύ της κόρης της Μαρίας Ελένης και της κόρης της Μάρθας και της εγγονής της Ζένιας με τη θεία της. Απίστευτα πράγματα ακούστηκαν με αφορμή την περιουσία, έφτασαν στα δικαστήρια, αλλά νομίζω πως τελικά όλα λύθηκαν στην πορεία. Ο Μπονάτσος δεν θα ξεχνιόταν ποτέ, η μουσική του συνεχίζει να ακούγεται και να εμπνέει νεότερους δημιουργούς. Εγώ παλάζω μορφή. Από στιγμή σε στιγμή θα χαθώ από προσώπου της γης. Στην κόψη μιας αστραπής μια μέρα θα εξαφανιστώ. Κλείνοντας με τον κολλητό του Κώστα Ζήκο, τον ρώτησα, άμα ζούσε τώρα, πώς πιστεύεις ότι θα ήταν? Το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό που με ρωτάς. Βασικά θα ήθελα πάρα πολύ να ζούσε. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που έφυγε. Πιστεύω ότι θα υπήρχαν πράγματα που θα το στεναχωρούσαν, όπως υπάρχουν πράγματα που μας στεναχωρούν όλους μας. Απλά ο Βλάσης ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε ακόμα και μέσα από τη χειρότερη κατάσταση να βγάλει το πιο θετικό μήνυμα που θα μπορούσε να βγάλει και να το περάσει και στους άλλους. Είχε μια έμφυτη αισιοδοξία δηλαδή και μια θετική ματιά για τη ζωή και αυτό δεν το είχαν με τίποτα. Οπότε πιστεύω ότι και σήμερα κάπως έτσι θα λειτουργούσε και θα συμπεριφερόταν. Και αυτό είναι ένα, ας πούμε, δίδαγμα από την ιστορία του Βλάση Μπονάτσου. Να αγαπάμε τους καλλιτέχνες που μας αρέσουν χωρίς όρους. Είτε ήταν πάντα θετικοί και αισιόδοξοι, είτε είχαν τις μαύρες τους και εξέφραζαν τα συναισθήματά τους. Θέλω να πω, όσο ωραίο κι αν είναι να αγαπάμε έναν ιδεατό Βλάση, που δεν είχε ποτέ προβλήματα, άγχη και στεναχώριες, όσο και να μας δίνει χαρά και αισιοδοξία η ύπαρξη ενός ανθρώπου που νομίζουμε ότι δεν είναι ποτέ down, ακόμα πιο ωραίο είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο για το πώς είναι πραγματικά. Μακάρι να ήξερε πως ακριβώς το ίδιο αγαπητός από το κοινό θα ήταν και ως ο 100% εαυτός του. Ίσως να έφευγε ένα βάρος από πάνω του, το βάρος του να είναι στην τζίτα για να μας διασκεδάζει, το βάρος του να συντηρεί την περσόνα και ποιος ξέρει. Οι λόγοι που τον έκαναν να νιώθει down, οι λόγοι που τον έριχναν σε βουλιμικές σχεδόν καταχρήσεις, ίσως θα εξαφανίζονταν. Μακάρι να ήταν ο Βλάσης ακόμα εδώ. Θα ήταν σήμερα 75 ετών. Γεια χαρά.